Διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΑΕ στην Κόρινθο από τους εμπόρους του Λουτρακίου και της Κορινθίας, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, οι έμποροι ζητούν να υπάρξουν πιο ευνοητικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μπορούν να εξοφλήσουν τις εισφορές που οφείλουν. Από την άλλη, για όσους είναι υπερχρεωμένοι και βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, έτοιμα είναι να τους δοθεί ένα χρονικό περιθώριο μη καταβολή στο να ανακάμψουν, καθώς υπάρχει και ο φόβος κατασχέσεων. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, Βασίλης Γιώργαρης, και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Νεμίας, Αναστάσιος Μπάρλιας. Σήμερα το πρωί καταθέσαμε το υπόμνημα Εμπορικός Συλλόγος Κορίνθου και του Λουτρακίου και της Νεμίας, σύσσωμοι εμπορικοί συλλόγοι, καταθέσαμε το υπόμνημα για τη διαμαρτυρία μας στο Ασφαλιστικό Ταμείο. Τα βασικά ζητήματα είναι η κεφαλοποίηση των οφειλών των εμπορικών επιχειρήσεων, είναι η μείωση της δόσης και το κυριότερο και ο κοινωνικό αγαθό, η δημόσια υγεία που πλέον χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις, χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ανασφάλιστοι αυτοί και οι οικογένειές τους, και βλέπουμε το δημόσιο αγαθό που αποτελείται, που είναι η υγεία, πλέον να μην υπάρχει σε εμάς τους εμπόρους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Παρακαλούμε αυτή τη στιγμή τον ΟΑΕ, την ίστατη στιγμή, να ασφαλιστούν άμεσα οι ασφαλισμένοι, γιατί είναι το δημόσιο αγαθό υγεία που υποτίθεται ότι είναι δωρεάν από το κράτος. Μιλάμε για κεφαλοποίηση των οφειλών και μικρότερη δόση για να ανταπεξέλθει το ταμείο. Ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Είχαμε αρκετή συμμετοχή. Είχαμε συλλόγους από όλη την Κορινθία. Πιστεύω ότι δώσαμε το μήνυμα. Βέβαια, για να δείτε πού έχει φτάσει η παραλυσία της κεντρικής διοίκησης και του κράτους, πήραμε ένα χαρτί με αίτησή μας από τη διευθύντρια του ΟΑΕ, το οποίο χαρτί της δίνει εντολή να μην ενοχλήσει την κεντρική διοίκηση του ΟΑΕ, έχει υπογραφή του Προέδρου, με τα παράπονά μας και με τις τυχόν ενστάσεις μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα σχέδιο μεθοδευμένο, το οποίο δεν δίνει εναλλακτική λύση, δεν θέλουν να μας δώσουν εναλλακτική λύση, θέλουν να μας κλείσουν, και όπως ξέρετε εσείς εδώ στην Κόρινθο ιδιαίτερα, θέλουν να μας φρώξουν όλους στα μολ και στα πολυκαταστήματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θα μείνουμε εκεί πέρα. Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε και δικαστικά ακόμα τον αγώνα μας και θα φτάσουμε μέχρι τέλος, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι τα παιδιά μας ανασφάλιστα, είναι οι επιχειρήσεις μας έτοιμες να κλείσουν. Θα χάσουμε και τα σπίτια μας.